Ο θάνατος μιας εμβολιασμένης 20χρονης γυναίκας ήταν αρκετός προκειμένου να κάνει την Σλοβενία να αποφασίσει την προσωρινή διακοπή της χρήσης του εμβολίου της Johnson & Johnson. Η άτυχη γυναίκα φέρεται να είχε λάβει πρόσφατα τη δόση και νοσηλεύτηκε στις 27 Σεπτεμβρίου σε σοβαρή κατάσταση. Πέθανε από αιμορραγία στον εγκέφαλο και θρόμβου στο αίμα το βράδυ της επόμενης ημέρας. Με δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Υγείας της χώρας, τόνισε μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα. Μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση και να μάθουμε περισσότερα για το θάνατό της, τα μέλη της συμβουλευτικής ομάδας πρότειναν να ανασταλεί ο εμβολιασμός με αυτό το εμβόλιο. Η αναστολή θα είναι σε ισχύ έως ότου οι ειδικοί διαπιστώσουν εάν υπήρχε σχέση μεταξύ του θανάτου της γυναίκας από εγκεφαλικό επεισόδιο και του εμβολίου που έλαβε, είπε ο Υπουργός Υγείας. Εν τω μεταξύ, με τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών, πραγματοποιήθηκε διαδήλωση στη Σλοβενία. Ο κόσμος που ξεχύθηκε στους δρόμους της Λουμπλιάνα φώναξε κατά των υποχρεωτικοτήτων. Κρατήθηκε παράλληλα και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της 20χρονης που έφυγε από τη ζωή. Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό με τα οποία έλεγαν «Σταματήστε τον φασισμό του κορονοϊού». Παράλληλα, φώναζαν συνθήματα κατά του κοινωνικού διαχωρισμού μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων. Ισχυρές ήταν οι αστυνομικές δυνάμεις που βρισκόντουσαν στο σημείο.